Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου στις Βρυξέλλες. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει σε αυτή την περίπτωση όλα τα εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της, αλλά και τα συμφέροντα των κρατών. Οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται και οι όποιες αποφάσεις, εφόσον χρειαστεί αυτές να πάρθουν, το απευχόμαστε, θέλω να το ξαναπώ, θα πάρθουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Υπάρχει επίσης μία σαφέστατη αναφορά και θέλω να το αποσαφηνίσω αυτό, θετική αναφορά στην επανένταξη των διερευνητικών επαφών η οποία έχει συμφωνηθεί από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Ξέρετε, για το ζήτημα των διερευνητικών τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή, διότι πάντα το αντικείμενο των διερευνητικών και στους 60 γύρους οι οποίοι είχαν γίνει ήταν το ίδιο. Και αυτό είναι και το αντικείμενο των διερευνητικών επαφών, διότι αυτή είναι η μία νομική διαφορά την οποία έχουμε με την Τουρκία. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί συζήτησης με την Τουρκία για άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Υπάρχει ο πολιτικός διάλογος σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Προφανώς υπάρχουν και οι συναντήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, γιατί όχι σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Τούρκου Προέδρου, κάτι το οποίο δεν είναι δρομολογημένο, αλλά δεν το έχω αποκλείσει σε καμία περίπτωση. Όμως, να είμαι απόλυτο σαφής, το αντικείμενο των διερευνητικών επαφών αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και κανένα άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι όταν ξεκινήσουν θα το θέσουμε με απόλυτη σαφήνεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πολύ καλή δουλειά, ναι. Διότι όπως ξέρετε απέρριψε το πρώτο σχέδιο συμπερασμάτων και περάσαμε σε αυτό το σχέδιο με εντατικές διαβουλεύσεις. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί μετά από πολλή πίεση και έφτασε. Είναι πολλά τα αντιπρόμενα συμφέροντα. Η Ισπανία είναι εκτεθειμένη οικονομικά στην Τουρκία. Η Γερμανία έχει την προεδρία και ήθελε να κάνει τον ουδέτερο μεσολαβητή και συγχρόνως έχει επίσης οικονομικό ενδιαφέρον για την Τουρκία. Η Ολλανδία έχει οικονομικά ενδιαφέροντα για την Τουρκία. Και όλοι μαζί συζητάνε πώς η Τουρκία θα κρατήσει στο έδαφος της πρόσφυγες και παράτυπους μετανάστες. Όλο αυτό λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Φέραμε αυτό το αποτέλεσμα, έφερε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το αποτέλεσμα μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση που βάζει στο χαρτί, βάζει στην κοινή συμφωνία, βάζει κάτω από τις, πάνω από τις υπογραφές των ηγετών τα άρθρα που προβλέπουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και νομίζω πως αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα αυτής της πολύ δημιουργία. Σημαντικός βεβαίως είναι και ο ρόλος της Κύπρου σε αυτό, κυρία Σπυράκη. Ο ρόλος της Κύπρου υπήρξε καταλυτικός, διότι η Κύπρος επιχείρησε να μπλοκάρει τα συμπεράσματα συνδέοντας τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας με τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Στο μεταξύ, την Αθήνα θα επισκεφθεί την 3η 6 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Εθνικής Αμήνης Νίκο Παναγιωτόπουλο. Νωρίτερα, στις 5 του Οκτώβρη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα επισκεφθεί την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ενδείξεις ότι η Τουρκία ενεργοποίησε τα ραντάρ των αντιεροπορικών συστημάτων S-400 προκειμένου να εντοπίσει ελληνικά αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16 κατά την επιστροφή τους από την άσκηση ευνομίας στις 27 Αυγούστου, φαίνεται ότι σήμαναν τον κόδωνα του κινδύνου που αφύπνισε την Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Καθημερινή της Κυριακής, η οποία σημειώνει ότι μετά το γεγονός αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναθεώρησαν το τι ακριβώς γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και έστειλαν τον Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα για να διαπιστώσει μέσω της Σούδα στην Κρήτη τι ακριβώς ισχύει για τις ακριβείς δυνατότητες των ρωσικών συστημάτων που έχουν οι Τούρκοι, τα οποία δεν είναι καν πλήρως ενεργοποιημένα. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα στην Τουρκία, μεταξύ 5 έως 16 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες δοκιμές για τους S-400 στο πεδίο βολής στη Σινόπη, στη Βόρεια Τουρκία, στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, η τουρκική προεδρία φέρεται να έχει ανάψει το πράσινο φως από τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ για τις ανάγκες των δοκιμαστικών βολών θα χρησιμοποιηθούν 10 αεροσκάφη.